Γεια σου, Λεβεδιά μου. Κάτσε, θα κάτσω εδώ πέρα ανάμεσά σας. Ανάμεσα στο Νεκτάριο και στην Κωνσταντίνα. Τι κάνεις, Κωνσταντίνα? Καλά. Ναι. Καλά είσαι. Θα σε ρωτήσω μετά για το Νεκτάριο. Νεκτάριε, αν δεν ήσουν ένας τόσο καλός ποδοσφαιριστής, θα μπορούσα να σου πω τι όμορφος άντρας είσαι, ρε Παγάσα. Συνήθως, εντάξει, αν και οι ποδοσφαιριστές τον τελευταίο καιρό παίζουν στο χρηματιστήριο αυτό. Να σου πω, Νεκτάριε, πώς νιώθεις που είσαι και πρωταθλητής κυπελλούχος και δεις ένα πρωτάθλημα ανατρεπτικό και έτσι όπως έγινε, παρακολούθησα και τους δύο αγώνες. Να του δώσω το δικό μου. Το έχεις ανοίξει. Για να ακούσω. Ανοιχτό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, νιώθω τριπλά χαρούμενος, γιατί πήραμε τρεις τίτλους φέτος. Ήταν ιδιαίτερο το τέλος της χρονιάς φέτος. Ήταν μια χρονιά δύσκολη, στην οποία έγινε μια ανατροπή στον τελευταίο αγώνα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και είμαι τριπλά χαρούμενος, γιατί ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο που είναι ο καλύτερος. Δεν μπορεί να ζητήσουμε κάτι άλλο. Ναι, να πετύχατε τα πάντα. Πετύχατε τα πάντα και ξεκίνησε, ξέρεις, με ένα... Πόσο είχατε έρθει τον αγώνα εδώ μέσα? Ορίστε. Πόσο είχε έρθει ο αγώνας εδώ που είχατε βάλει το ρεκόρ, το γκολ? 8-0 με την ανόρθωση. Με την ανόρθωση. 8-1. 8-1. Εκείνη τη βδομάδα είχα φέρει το γιο μου και τον έστειλα στο γήπεδο. Το στέλνει πιο συχνά. Το Στέριο, ο γιο μου, και του τηλεφωνούσα και μάθαινα. 1-0, 2-0, 3-0. Είχατε τρελαθεί, α πούμε. Γούρικο, από εκεί φάνηκε. Από εκεί φάνηκαν τα πράγματα. Το στέλνετε πιο συχνά. Α, το στέλνω, ναι, από όποτε χρειαστεί. Αν και εσεί είχατε κάνει το μεγάλο κατόρθωμα που είχατε φτάσει στου 8, έτσι. Που είχατε ταράξει όλη την Ευρώπη. Εντάξει. Ευτυχώς ήταν κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και θα το μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν στιγμές που θα τολμήσω να πω ότι δεν θα ξαναζήσουμε στην Κύπρο, εκτός ενός θαύματος και πάλι, γιατί ήταν ένα τεράστιο θαύμα. Μεγάλες στιγμές που τις ζήσαμε κι εμείς. Γιατί μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μια ενότητα, αλλά επειδή και εμείς ποδοσφαιρικά έχουμε πάρει το ευρωπαϊκό και αυτά, εκεί ξαναζήσαμε τέτοια μεγαλεία με εσάς. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί το ΑΠΟΕΛ εκπροσωπεί, είναι ένας σύλλογος που εκπροσωπεί επαξιακά την Ελλάδα. Μέσα στα 5 γράμματα του ΑΠΟΕΛ υπάρχει και η λέξη Ελλάδα.